Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέραν των προσδοκιών, ήταν η ανταπόκριση για το δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων στα τεμάχια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου. 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων κολοσσοί, υπέβαλαν αιτήσεις για τα 9 από τα 12 οικόπεδα. Η διαδικασία της επίσημης υποβολής των αιτήσεων άρχισε νωρίς το πρωί και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Εμπορίου. Εταιρείες κολοσσοί συμμετέχουν στο δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων για τα τεμάχια στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Από τις 8 το πρωί άρχισαν να καταφθάνουν αντιπρόσωποι των εταιρείων στο Υπουργείο Εμπορίου, κουβαλώντας σε κασόνια και βαλίτσες τις αιτήσεις, τα πιστοποιητικά και ό,τι άλλο απαιτητό. 15 αιτητές υπόβαλαν αίτηση για 9 ερευνητικά τεμάχια. 5 εταιρείες και 10 κοινοπραξίες. Οι αιτητές αποτελούνται από 29 εταιρείες, οι οποίες υπέβαλαν αίτηση είτε από μόνες τους, είτε ως κοινοπραξία. Οι χώρες προέλευσης των αιτητών είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ, η Ολλανδία, η Κορέα, η Ρωσία, η Μαλαισία, η Ιταλία, η Αυστραλία, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Κύπρος, η Ινδονησία και ο Λίβανος. Τα πιο δημοφιλή τεμάχια, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, είναι τα τεμάχια 9 και 2. Οι αιτητές είναι οι ακόλουθοι. Πέτρα Petroleum Καναδάς. 2. Κοινοπραξία. ATP East Med No. 2 Αμερική. Ναύθα Israel Petroleum Ισραήλ. Dor Chemical Ισραήλ. Modin Energy Ισραήλ. 3. Total E&P Activities Γαλλία. 4. Κοινοπραξία. Total E&P Activities Γαλλία, Novatek Overseas Ρωσία, GPMB Global Resources Ρωσία. 5. Κοινοπραξία. Premier Oil Ηνωμένο Βασίλειο, Vitol Ηνωμένο Βασίλειο. 6. Κοινοπραξία. Premier Oil Ηνωμένο Βασίλειο, Vitol Ηνωμένο Βασίλειο, Petronas Μαλαισία. 7. Κοινοπραξία. Edison International Ιταλία, Delek Drilling Ισραήλ. Anver Oil Ισραήλ, NL Trade Ιταλία και Woodside Energy Holdings Αυστραλία. 8. Κοινοπραξία. Eni Ιταλία και Kogas Νότιος Κορέα. 9. Κοινοπραξία. CO Cyprus Opportunity Energy Νορβηγία και AGR Energy Ισραήλ. 10. Κοινοπραξία. OAC Delta NG Exploration Joint Venture Αμερική και Ισραήλ. 11. Κοινοπραξία. Capricorn Oil Ηνωμένο Βασίλειο. Marathon Oil Αμερική. Orange Nassau Energy Ολλανδία και CC Energy Λίβανος. 12. Vinevia Holdings Κύπρος. 13. RX Drill Energy Cyprus Limited Κύπρος. 14. Κοινοπραξία. PT Energy Mega Persada και Φραστίκο Holdings Καναδάς, Ινδονησία, Κύπρος και 15. Εμμανουέλ Γεωγκλόπαλ Ροζάριο, Ισραήλ. Η πετρολίνα, όπως ξέρετε, είναι στην ενέργεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρα δεν μπορούσαμε να μείνουμε έξω από αυτόν την πρόκληση την οποία είχαμε η Κύπρος μας, και σαν εταιρεία εκρίναμε ότι έπρεπε να μπούμε και σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια εξαιρετική επιλογή από συνεργάτες. Οι συνεργάτες μας είναι δυνατές εταιρείες και πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει μια αρκετά καλή προσφορά. Χαιρετίζουμε την ιστορική σημερινή μέρα, η οποία πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε ανάπτυξη στην κυπριακή οικονομία και σε μια νέα εποχή στην ιστορία της Κύπρου και στις σχέσεις της με το Ισραήλ. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά με τους συνεταίρους μας στο Ισραήλ και την Νορβηγία, οι οποίοι είναι εδώ και εμπιστεύονται την κυπριακή κυβέρνηση. Στις 2 μετά το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των προσφορών. Ανοίγοντας την τελετή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τον δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων, ο Υπουργός Εμπορίου Νεοκλής Ηλικιώτης τη χαρακτήρισε σημαντική στιγμή για το μέλλον του τόπου και του λαού μας. Με την ολοκλήρωση αυτού του μέλλου. Το ΑΚΕΛ χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση το μεγάλο ενδιαφέρον που επέδεξαν εταιρείες για έρευνες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ο
Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐδης, τόνισε το γεγονός πως ενδιαφέρον ξεδήλωσαν εταιρείες κολοσσοί από σημαντικές χώρες, θωρακίζει πολιτικά ακόμη περισσότερο την Κυπριακή Δημοκρατία και διανοίγει καινούριους ορίζοντες και ευίωνες προοπτικές για τον τόπο και το λαό. Το ενδιαφέρον των εταιριών για το δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων μπορεί να δημιουργήσει όλους αισθήματα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης για το μέλλον, μας επιφωτίζει όμως και με επιπρόσθετες ευθύνες και καθήκοντα. Ιδιαίτερα για τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Απαιτείται να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και μέσα σε πνεύμα ενότητας, συνένεσης και συλλογικότητας, να εργαστούμε από κοινού για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια ευκαιρία που αναδύθηκε για τον λαό μας, θέτοντας πάνω απ' όλα το συμφέρον της Κύπρου. Προφανώς, κυρίες και κύριοι, θα έχετε αντιληφθεί ότι διεκόπη κατά λάθος το ρεπορτάζ με το πρώτο θέμα, με την αδειοδότηση για τους υδρογονάνθρακες της Κύπρου. Μείναμε στο σημείο εκείνο, στο οποίο προέβαινε σε δηλώσεις ο Υπουργός Εμπορίου. Πάμε να το δούμε. Την ολοκλήρωση αυτού του μέρους της διαδικασίας και με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι αιτήσεις που υποβλήθηκα θα αξιολογηθούν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή που έχει συσταθεί προς το σκοπό αυτό, η οποία στη συνέχεια θα υποβάλει εισηγητική έκθεση στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η τελική απόφαση αναφορικά με τις αιτήσεις του παρόντος δεύτερου γυρού χορήγησης αδειών σε υπεράκτιες περιοχές της Κύπρου εναπόκειται στο Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναμένεται να ληφθεί, όπως βέβαια ανακοινώθηκε μέσα από τα έγγραφα, ή δυνατόν εντός 6 μηνών. Την τελετή λήξης της διαδικασίας παρακολούθησαν εκπρόσωποι των εταιριών που υπέβαλαν αιτήσεις και παρέστησαν ο Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Γεωργίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής, ο πρώην Υπουργός Εμπορίου Αντώνης Πασχαλίδης, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων και Υπηρεσιακοί Παράγοντες.